Φίλοι μου, καλημέρα. Καλημέρα από τα όμορφα Γουριανά. Βρίσκομαι στο Λόφο Τζούμα, στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. Όπως μπορείτε να δείτε, μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Ο δρόμος για την Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας. Επιτέλους, το είχαν πει και έγινε πράξη. Τέλεια. Τον έχουν ασφαλτοστρώσει. Αν και έχω ανεβάσει και άλλο βίντεο πριν κάτι μήνες που έδειχνε όλη τη διαδικασία που γινότανε, εννοώντας ότι το είχαν περάσει χαλίκι, το τσιμέντο αριστερά που είναι νεροχύτης για να φεύγουν τα νερά. Μπράβο, μπράβο, τι να πω. Ίσως για μένα που γυρίζω κάποια χρόνια, αυτά τα μοναδικά χωριά εδώ στο Λόφο Τζούμα είναι μία, μάλλον η πιο ευχάριστη έκπληξη μέχρι τώρα. Το λέω με πλήρη επίγνωση. Τι λέτε ρε παιδιά? Φανταστείτε, όποιος με παρακολουθεί ή όποιος δεν με έχει παρακολουθήσει από την αρχή μπορεί να ανατρέξει πίσω στα πρώτα βίντεο που είχα ανεβάσει, όχι στα πρώτα και να δει όταν πρώτο έκανα αυτήν εδώ τη διαδρομή, φίλοι μου, η οποία ήταν εντελώς κακοτράχαλη, κυριολεκτικά σε κάποια σημεία ανέβαινα με τις πάντες. Όπως το ακούτε, με τις πάντες πινιάροντας. Και τώρα κοιτάξτε, τέλεια. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Ειλικρινά, σας το λέω εγώ που κρίνω το καλό και το κακό, το κατακρίνω. Sorry γι' αυτό, αλλά θέλω το καλό αυτού του τόπου. Και το έχω αποδείξει όλον αυτό τον καιρό. Μπράβο, έχουν στρώσει αρκετό μέχρι τώρα. Να πως παίρνει αξία ένα μέρος. Πω πω, πόσο χαίρομαι ρε παιδιά, ειλικρινά. Ειλικρινά σας το λέω. Είναι μέχρι εδώ όμως, δεν έχουν προλάβει το υπόλοιπο. Και είναι λογικό, είναι αρκετό κομμάτι. Αλλά δεν λέει κάτι, πήρανε μπρος. Σε λίγο καιρό είναι έτοιμο και αυτό. Αλλά επειδή είναι φρεσκοπλημένο το μηχανάκι, ήρθα μέχρι εδώ, δεν πάω παρακάτω, εννοείται. Αλλά τι να πω, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πολλά μπράβο. Έχουν κάνει ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι, το οποίο για όσους βλέπετε ότι από εδώ είναι χαλίκι, ναι, θα στρωθεί, εννοείται. Δεν είναι εύκολο. Αλλά σας γράφω και λίγο εδώ για να δείτε απέναντι που είναι, αν θυμάμαι καλά, το εξοκλής της Αναλήψεως. Έχω πάει εκεί πάνω, είναι πάρα πολύ όμορφα, μοναδική θέα. Κοιτάξτε, τέλεια. Δηλαδή, φίλοι μου, εδώ στα Γουριανά έχει πραγματικά δύο ιερά μνημεία. Το ένα, εννοείται, το γνωρίζετε οι περισσότεροι, είναι η Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας. Δεν υπάρχει, σας το λέω. Και ακριβώς το άλλο είναι στην είσοδο του χωριού, αριστερά ανεβαίνεις παράπλευρα από το παλιό δημοτικό σχολείο. Αν θυμάμαι καλά, εκεί φτιάχνεται ή αν δεν ξέρω κιόλας αν έχει ολοκληρωθεί ένα μονοπάτι για να σε βγάζει ακριβώς. Αν θυμάμαι καλά, φίλοι μου, διορθώστε με, είναι τα πελασγίσια, κάπως έτσι λέγονται, τύχη εκεί πάνω. Δεν ξέρω αν ξεχωρίζουνε. Υπάρχουν κάποια απολύματα, ό,τι έχει απομείνει δηλαδή. Αλλά είναι πραγματικά πολύ ωραίο μέρος. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο που επιτέλους αξιοποιούνται αυτά τα δύο τα μοναδικά μνημεία. Και δεν είναι καθόλου λίγα, γιατί είναι ένα μικρό χωριουδάκι, ένας οικισμός πια, εδώ στα Γουριανά, τα οποία έχουν αυτά τα δύο μνημεία. Ουσιαστικά είναι αντικριστά. Δηλαδή, αν πας σε μια νοητή ευθεία, κάτι μέτρα απόσταση έχει το ένα μετάλλο. Και τόσο καιρό ήταν κρίμα που ήταν αναξιοποίητα. Δεν το κατακρίνω αυτό, απλά το λέω. Και χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους. Τι να πω. Κρίμα που δεν έχω και ντρόν, γιατί όπως γνωρίζετε το έχω χάσει, να το βγάλω όλο αυτό. Θα δείτε τι ωραία φαίνεται και το ασφαλτοστρωμένο από ψηλά. Αλλά πού θα πάει? Θα πάρουμε.
ας παιδευτούμε λίγο, να αρχίσουμε, δεν πειράζει. Θα το πάρουμε κι αυτό. Καλά να είμαστε. Σημασία έχει ό,τι έγινε, η αρχή. Αυτά. Αυτά, φίλοι μου. Και πάρα πολύ καλή δουλειά. Μπράβο τους, μπράβο τους. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σας χαιρετώ. Ελπίζω να το χαρείτε κι εσείς όπως το χάρηκα κι εγώ. Γεια σας!